πάλι κυρίες και κύριοι, για περιφερειακές εκλογές θα μιλήσουμε τώρα. Κοντά μας εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης επιλογές είναι ο κύριος Μιχάλης Καρπουτσής, είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την Ανταρσία. Κύριε Καρπουτσή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη χαρά που μας καλέσατε στο κανάλι. Άλλωστε είμαστε γνωστοί γιατί πολλές φορές μας συναντάτε στους δρόμους. Και θέλω να κάνω και μία έτσι, επειδή αυτόν τον καιρό πραγματικά έρχονται πάρα πολύ στο στούντιο. Πραγματικά απορώ αν όλους αυτούς τους ανθρώπους εκτός από τα στούντιο τους έχετε ποτέ συναντήσει στο δρόμο του αγώνα που λέμε, καθότι όλοι μιλάνε στο όνομα των Σεραίων, των Ελλήνων, ότι τους υπερασπίζονται, αλλά εμείς τουλάχιστον στην Ανταρσία που είμαστε καθημερινά στους δρόμους σπάνια έχουμε συναντήσει αυτούς τους ανθρώπους. Πήκατε δυναμικά στο στούντιο. Για πείτε μας, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την παράταξη της Ανταρσία για την κεντρική Μακεδονία, οι προτεραιότητες ποιες είναι, δεδομένου το ότι, όπως είπατε και εσείς, είστε συνέχεια στο δρόμο, είτε για το θέμα των διοδίων, ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο αφορά την περιοχή μας, και για τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν τους δημότες και τους πολίτες της κεντρικής Μακεδονίας. Ναι, οι προτεραιότητες μας είναι ότι οι εκλογές είναι ένα εργαλείο, όπως λέγεται, στο οποίο εμείς προσπαθούμε να δυναμώσουμε και μέσα από τα θεσμικά όργανα που μας δίνουν τη δυνατότητα, να δυναμώσουμε στην ουσία τον αγώνα μαζί με τους εργαζόμενους. Οι προτεραιότητες μας είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος βρίσκεται σε μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ δύσκολη και βλέπουμε ότι όλοι οι υπόλοιποι υποψήφοι τάζουν αυτό που λέμε λαγός με πετραχίλια. Λένε ότι θα κάνουν το ένα, θα κάνουν το άλλο, λένε ότι θα έρθουν οι επενδύσεις. Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι επενδύσεις δεν έρχονται. Αυτό που έρχεται είναι μόνο οι μειώσεις στους μισθούς, είναι οι μειώσεις στις συντάξεις και όλα αυτά που λίγο πολύ καταδυναστεύουν τους εργαζόμενους. Αυτό βλέπουμε εμείς, ότι όλοι υπόσχονται λόγια του αέρα, λόγια ανέξοδα, και εμείς ερχόμαστε να πούμε πάνω σε όλα αυτά ότι μόνο με τη συμμετοχή του κόσμου θα μπορέσουμε να αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση. Αυτά είναι ζητήματα όμως που αφορούν την κεντρική πολιτική σκηνή, στην περιφέρεια. Τι ναι. θα πράξετε έτσι ώστε να λυθούν τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν εδώ σε τοπικό επίπεδο, εδώ για την περιφέρεια? Θα τα πούμε και αυτά. Απλά είναι συνδεδεμένη η κεντρική πολιτική σκηνή με την κεντρική Μακεδονία, με την περιφέρεια, γιατί φανταστείτε ότι από το 2010 και μετά, μέχρι και σήμερα, έχει περικοπεί το 70% της χρηματοδότησης. Άρα όταν η κεντρική πολιτική διοίκηση, ας το πούμε, κόβει και τη δυνατότητα που είχαν οικονομικά οι περιφέρειες, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή τι γίνεται και στην κεντρική Μακεδονία, τι γίνεται με τους δρόμους, τι γίνεται με τα νοσοκομεία, τι γίνεται με τα σχολεία, τι γίνεται με το εργοστάσιο Ζάχαρης που έκλεισε, τι γίνεται γενικότερα με τη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή. Βλέπουμε δηλαδή ότι η πολιτική σκηνή, η κεντρική πολιτική σκηνή, έχει άμεση σχέση με το βαθμό της περιφέρειας. Και αυτό που βλέπουμε στην ουσία, η περιφέρεια έχει μετατραπεί στην εφαρμογή στην ουσία των μνημονίων που επιβάλλει το κεντρικό κράτος. Και αν μου επιτρέπετε, υπάρχει και ζήτημα με την υποστελέχωση της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας και εδώ της Περιφερειακής Ένωτας των Σερών, όσον αφορά το υπαλληλικό προσωπικό. Ακριβώς. Εμείς στην Ανταρσία, στην κεντρική Μακεδονία, αυτό το μαζί με το σύμβουλο που έχουμε, με τον Θανάση τον Αγαπητό, και αργότερα, επειδή κάνουμε και αναλλαγή, έχουν πάει και άλλοι συναγωνιστές και σύντροφοι, αυτό το έχουμε καταγγείλει,
ότι αφήνεται στην ουσία η υποστελέχωση όλων των υπηρεσιών και το μόνο που κάνουν είναι στο γενικό πλάνο των μνημονίων που λέμε να γίνονται συμβάσεις δίμηνες, τετράμηνες, το πολύ οχτάμηνες και να δίνονται σωριδών όλα λόγω της μη δυνατότητας εκτέλεσης των έργων, με αυτό δηλαδή, με αυτή τη δικαιολογία, να δίνονται όλα στους ιδιώτες. Βλέπουμε και στην περίπτωση, ακόμα και εδώ στις ΣΕΡΕΣ, στην περίπτωση των Δήμων, πώς η ΔΕΙΑ δίνει κομμάτια της, εκχωρεί κομμάτια στους ιδιώτες, πώς η καθαριότητα πηγαίνει στους ιδιώτες και όλα αυτά. Δηλαδή, εμείς αυτά θέλουμε στην ουσία, με τη δυνατότητα που θα μας δοθεί το να βγάλουμε όσο το δυνατόν περισσότερους περιφερειακούς συμβούλους στην Κεντρική Μακεδονία, να καταγγείλουμε και να προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Αυτό το οποίο είπατε για τις ιδιωτικοποίησεις τόσο των ΔΕΙΑ όσο και το θέμα με την καθαριότητα, αυτό μπορεί να ανατραπεί και να ξαναεπιστρέψει εκεί που ήταν, κύριε Καρπουτσί? Ναι, δηλαδή, στο δημόσιο. Αυτό πρέπει να είναι προτεραιότητα. Δυστυχώς όμως, όπως είπαμε, ότι τα μνημόνια έχουν άλλο στόχο. Σήμερα ήδη με την ένταξη του ΤΑΙΠΕΔ που έχουν περάσει λιμάνια, αεροδρόμια, νερό, όλα αυτά που είπαμε. Υπάρχει η δυνατότητα και μάλιστα αυτή τη δυνατότητα της επαναδημιουργικοποίησης όλων αυτών των υπηρεσιών στην ουσία την έχουμε δει και στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό δηλαδή τα κάναν όλα αυτά λίγα χρόνια πιο μπροστά. Τελικά το μόνο που έγινε ήταν μια παταγώδη αποτυχία και η χειροτέρευση της ποιότητας όλων αυτών των κοινωνικών υπηρεσιών, αγαθών που δίνονται στον κόσμο, με αποτέλεσμα να ξαναγυρίσουν. Εμείς στην Ανταρσία βλέπουμε όλη αυτή την κατάσταση και αυτό προσπαθούμε με κάθε τρόπο να το σταματήσουμε. Γι' αυτό μας βλέπετε καθημερινά να είμαστε έξω από τις δημοτικές επιχειρήσεις, έξω από τους Δήμους, να είμαστε στους δρόμους για τα διόδια, είμαστε ενάντια στον αγωγό ΤΑΠ, ο οποίος το μόνο, ας θεωρηθεί, ας μιλήσουμε ότι είναι μια μορφή ανάπτυξης. Τι ανάπτυξη μπορεί να είναι ένας τέτοιος αγωγός, ο οποίος δεν δίνει ούτε γραμμάριο φυσικό αέριο στη χώρα μας και το μόνο που τελικά υπάρχει πιθανότητα να δούμε είναι μια εμπλοκή ακόμη και σε πολέμους. Βλέπουμε τι έχει γίνει και στο Λίβανο, τι έχει γίνει στο Ιράν, τι έχει γίνει στη Συρία. Δηλαδή αυτά όλα είναι αιστείες πολέμου και προσφυγιάς. Όσον αφορά το θέμα των διοδίων, η περιφέρεια πώς μπορούσε και πώς μπορεί να αντιδράσει έτσι ώστε να μην γίνουν πράξη τα διόδια, αν θα μου πείτε, έχουν γίνει ήδη πράξη, ναι. Έχουν τοποθετηθεί έξω από το στριμωνικό τα ειδικά έτσι κουβούκλια. Τι μπορείτε να κάνετε? Εμείς αυτό που κάναμε... Σε ένα θέμα το οποίο, κύριε Καρπουτσί, να το πούμε, έτσι, ναι, ναι. Οι υπογραφές μπήκαν το 2014, έτσι, και τώρα υλοποιούνται. Φανταστείτε ότι κάθε φορά που αναγκάστηκε η περιφέρεια μαζί με τον κύριο Τσιτσικώστα και όλους τους άλλους, τέλος πάντων, και τους μνημονιακούς που υπάρχουν, οι μοναδικές φορές που εναντιώθηκαν πραγματικά σε αυτά ήταν όταν γινόταν οι κινητοποιήσεις από τις δικές μας δυνάμεις και άλλες δυνάμεις που βρίσκονται σε αυτό το χώρο. Οι μοναδικές φορές δηλαδή που ο κύριος Τσιτσικώστας ως περιφερειάρχης κινητοποιήθηκε, κατήγγειλε την παρουσία εκεί των διοδίων, την εγκατάσταση των διοδίων, ήταν όταν τους καλώσαμε εμείς. Και ποια ήταν στην ουσία η διαμαρτυρία του κυρίου Τσιτσικώστα? Ήταν να στείλει μία επιστολή προς την κυβέρνηση και να πει ότι αυτό θα μειώσει, ξέρω εγώ, τα οικονομικά στοιχεία της πόλης και θα βλάψει τους κατοίκους κτλ. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι, στην ουσία όλοι αυτοί, που είναι αυτό που λέμε, ας πούμε, κάνουν διαμαρτυρίες επιστολικές. Η επιστολική διαμαρτυρία. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Αυτός είναι λοιπόν ο ρόλος μας, που και στα διόδια θα μπορούσε να πάρει πρωτοβουλίες ο κύριος Τσιτσικώστας, να κατεβάσει εκεί κόσμο, να πάρει πρωτοβουλίες. Και παρόλο που τον καλέσαμε να κάνει κάτι τέτοιο, αυτά δεν τα έκανε. Γιατί οι δημότες των Σερών, οι πολίτες, να ψηφίσουν Ανταρσία σε αυτές τις περιφερειακές εκλογές, κύριε Καρπουτσί? Ανταρσία πρέπει να ψηφίσουν όχι μόνο στην περιφέρεια, γιατί όπου έχουμε δυνάμεις και στην Ευρωβουλή και σε Δήμους συμμετέχουμε, θα πρέπει να δυναμώσουν
όσο το δυνατόν περισσότερο, για να ακουστεί στην ουσία και να οργανωθεί στην ουσία η αντίδρασή μας. Για να μπορέσουμε να ξαναφέρουμε το χαμόγελο σε αυτή τη χώρα. Για μας, ο άνθρωπος είναι πάνω από τα κέρδη. Δεν είναι τα κέρδη πάνω από τον άνθρωπο. Γι' αυτό καλούμε όλο το σεραϊκό κόσμο από το νομό μας. Εργαζόμενους, ανέργους, συνταξιούχους. Ιδιαίτερα όμως καλούμε την νεολαία. Την νεολαία που με καθαρό μυαλό μπορεί και κρίνει τα πράγματα. Υπάρχει όμως μια απαξίωση από την νεολαία στην πολιτική, έτσι κύριε Καρπουσή? Τουλάχιστον και αυτό που μας κάνει να παίρνουμε κουράγιο είναι ότι στους δικούς μας χώρους η νεολαία υπάρχει, ζει και δρά καθημερινά. Και αυτό είναι που μας δίνει και εμάς τη δύναμη, τους μεγαλύτερους σε ηλικία, και μαζί μπορούμε και φέρνουμε ανατροπές σε αυτό το σύστημα το μνημονιακό. Να κάνω και ένα προσωπικό έτσι ερώτημα. Γιατί να βάλουμε σταυρό στον Μιχάλη Καρπουτζή? Να βάλουμε σταυρό σε όλους τους συνυποψηφίους μας. Εμείς μάλιστα δεν έχουμε το άγχος της σταυροδοσίας, γιατί ίσως είμαστε ο μοναδικός συνδυασμός που έχουμε συμφωνήσει στην εναλλαγή των προσώπων. Δηλαδή κάθε 15 μήνες πηγαίνει άλλος ένας συνυποψήφιος, και αυτό είναι καλό γιατί και εμπειρίες παίρνουμε μέσα σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο και μας κάνει σοφότερους και μας δίνει τη δυνατότητα να ερχόμαστε και σε επαφή με τα προβλήματα του κόσμου. Δηλαδή, αν για παράδειγμα εσείς εκλεγείτε, μετά από 15 μήνες αποχωρείτε και έρχεται ο επόμενος. Ακριβώς αυτή είναι η συμφωνία μας, και αυτό είναι που μας κάνει να αισιοδοξούμε και να είμαστε και χαλαροί. Γιατί τελικά όλοι φαίνεται ότι είναι όλοι μαζί, αλλά αν δείτε το τι συμβαίνει, τι ανταγωνισμός προσωπικός υπάρχει σε όλες αυτές τις δίθεν ομάδες, τι να πω, θα στεναχωρηθείτε όλοι. Και κάπου αλλού το αποφασίσαν και το συμφώνησαν, αλλά δεν έγινε πράξη ποτέ. Σε εμάς έχει γίνει πράξη. Σε εμάς έχει γίνει πράξη ήδη από το Θανάση τον αγαπητό του υποψήφιο και μαζί με άλλους δύο συνυποψηφίους. Μάλιστα τώρα αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη οι σύμβουλους που έχουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι μια διόρυστη δασκάλα 26 χρονών. Και νομίζω ότι σε όλη την Ελλάδα είναι και η μικρότερη σύμβουλος που υπάρχει. Κύριε Καρπουσή, εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων της Τηλεόρασης Επιλογές. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία στον αγώνα που κάνετε. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και για το βήμα που πάντα μας δίνετε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.